με μια σημαντική διαδρομή στο χώρο των επιχειρήσεων και διάθεση για προσφορά στην τοπική κοινωνία, ο Μιχάλης Αλμπαντάκης διεκδικεί μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου ως υποψήφιος με το συνδυασμό το Μαλεβίζι μπορεί με επικεφαλή στον Μενέλαο Μπόκια. Κύριε Αλμπαντάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που με δεχθήκατε. Λοιπόν, ποιο ήταν το έναυσμα για να ασχοληθείτε με τα κοινά και γιατί επιλέξατε να στρατευτείτε με τον κύριο Μποκέα, τι είναι αυτό που ξεχωρίσατε στο πρόσωπό του? Νιώθω ότι οφείλω στο Μαλεβίζι, στον τόπο που γεννήθηκα, στον τόπο που μεγάλωσα, να επιστρέψω τις τόσες θερμές στιγμές που έχω ζήσει στα Καλέσσα, στο Γάζι, στο Μαλεβίζι, στο Γρουσόνα, σε όλο το Δήμο Μαλεβιζίου, στην Τήλισσο. Οφείλω στους ανθρώπους που με στηρίζουν τόσα χρόνια, στους παραγωγούς. Οφείλω να επιστρέψω πίσω εμπειρίες και πράγματα που έχω δει και μία αλλαγή που οφείλουμε στον τόπο μας. Και νιώθω έτοιμος, έχοντας κλείσει ένα μεγάλο κύκλο με τις επιχειρήσεις μου, με την δραστηριότητά μου, με την οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε από τα Καλέσσα και φτάσει σε όλο τον κόσμο. Νιώθω γεμάτος εμπειρίες να μπορέσω να φέρω την αλλαγή, να φέρω μαζί με τον άλλο τον Μποκέα και τους υποψήφιους μου να φέρουμε την αλλαγή στο Δήμο μας. Ο λόγος που προτίμησα να σταθώ και να συστατρευτώ με τον Μενέλαο τον Μποκέα είναι ότι μας δένει μια χρόνια φιλία, έχουμε κοινά θέλω, κοινές ιδέες και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα ανιδιωτελώς στο Δήμο μας. Είναι παρήγορο πάντως και ελπιδοφόρο είναι οι άνθρωποι να ασχολούνται με τα κοινά σε κάθε περίπτωση. Θέλω λοιπόν να μας πείτε λίγο ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες, έτσι ο βασικός σας στόχος προσωπικά, αυτό για το οποίο δεσμεύεστε ότι θα εργαστείτε την επόμενη μέρα. Πρώτο μας μέλημα και μια προσωπικά και του συνδυασμού μας είναι ο πολίτης. Είναι να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη, του Μαλεβιζιώτη, καλύτερη, με υποδομές, με καθημερινότητα η οποία δεν θα περνάει από τα γραφεία των αντιδημάρχων, με τα βασικά, τα απλά, τα οποία τελικά στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολα, δηλαδή άδρευση για τα χωράφια του, δρόμους για το να πηγαίνει σπίτι του, καθαριότητα, νερό για την ίδρυψή του. Το επόμενο πράγμα που θα κοιτάξουμε άμεσα είναι το πώς θα συνδέσουμε πρωτογενή τομέα με τουρισμό και το πώς θα βάλουμε τις υποδομές και τις βάσεις ώστε ακόμα περισσότεροι τουρίστες να προσκεφθούν το Δήμο μας, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας, ένα μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ, είναι ο τουρισμός της. Ένας δυσαρεστημένος δημότης, ο οποίος ενδεχομένως να σας έλεγε ότι φτάσαμε 2019 και ακόμα συζητάμε για τους κακούς δρόμους, για την έλλειψη φωτισμού, για την έλλειψη πρασίνου, βασικά πράγματα δηλαδή που αφορούν την καθημερινότητα. Αν δεν έχουν λυθεί αυτά τα βασικά και απλά προβλήματα, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι πιο σύνθετο? Να σας πω. Είναι όντως πάρα πολύ αρνητικό και πάρα πολύ κακό να είμαστε εν έτη 2019 και να ασχολούμαστε με τις σημεντοστρώσεις, με τις ασφαλτοστρώσεις, με το νερό, με τα βασικά καθημερινά προβλήματα. Σίγουρα οι πρώτοι τρεις μήνες ή ο πρώτος χρόνος της και κυβέρνησης από την παράταξη του Μενέλαου του Μποκέα στο Δήμο θα είναι να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, τα καθημερινά, τα βασικά. Παράλληλα όμως, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα business plan, ένα master plan, το οποίο θα μπορέσει να δώσει προβλήματα για το μέλλον του Δήμου, για τα παιδιά μας, για τους κατοίκους, για τους κατοίκους που έρχονται, γιατί αυτή τη στιγμή ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι από τους πιο αναπτυσσόμενους Δήμους της Κρήτης και της χώρας. Πριν χρόνια που θυμάμαι όταν ήμουν παιδί στο Δήμο και κυκλοφορούσα στο Δήμο, έβλεπα ένα Δήμο μικρό, τώρα που τον ξαναπερπατάω σπίτι-σπίτι, γειτονιά-γειτονιά, βλέπω ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ μέσα σε μόλις 7 χρόνια. Παρατηρώ λοιπόν ότι οι υποδομές είναι ελάχιστες, οι άνθρωποι καθημερινά δεν έχουν τα βασικά. Παράλληλα όμως με αυτά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το μέλλον. Mm-hmm. Πώς δεν πρέπει να ξαναγίνουν αυτά τα λάθη και πώς θα πρέπει ο κόσμος να μένει στην ενδοχώρα του Δήμου Μαλεβιζίου, γιατί ο Δήμος δεν είναι μόνο ο Γάζης, η Αμουδάρα, η Αγία Πελαγία, είναι και η ενδοχώρα. Πώς θα κάνουμε τους νέους να μείνουν στην ενδοχώρα? Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε τις βάσεις να μείνουν εκεί, γιατί το μέλλον του Δήμου και ακόμα πιο πέρα μακροπρόθεσμα της Ελλάδας είναι η αγροτική οικονομία, η οικιακή οικονομία. Επειδή συζητάμε πάρα πολύ για τον τουρισμό, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν σημεία φιλέτα στο Δήμο σας, τα οποία μπορούν να δώσουν απίστευτη όθηση, περαιτέρω όθηση στο τουριστικό προϊόν.
και του Δήμου συνολικά της Κρήτης. Έτσι. Θέλω να μου πείτε όμως, γιατί υπάρχουν ακόμη κάποιες περιοχές, νευραλγικά σημεία, όπως για παράδειγμα η Αμουδάρα, οι οποίες εξακολουθούν να ρημάζουν. Μα και είναι... τι φιλοδοξείτε να κάνετε εσείς πάνω. Μα είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή στην Αμουδάρα δεν έχει δοθεί καθόλου βάρος. Αυτή τη στιγμή η Αμουδάρα είναι, όπως μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής ή οι κατασυμματάρχες, είναι παρατημένοι. Δεν έχει τον απλό φωτισμό. Χθες ήμουνα σε ένα κατάστημα της Αμουδάρα, πήγα βόλτα περιοδία. Μας λένε ότι τα φώτα που έχουν μπει στην Αμουδάρα είναι τα φώτα της Αττικής Οδού. Είναι φώτα για δρόμους εθνικούς. Θέλει λοιπόν να γίνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε η Αμουδάρα να μπει στη θέση που της αξίζει. Δεν βλέπω κανένα λόγο, εκτός από τις καθαρές παραλίες, ένας Ηρακλειώτης να πάει στην Αμουδάρα να κάνει μπάνιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει πάρκινγκ, δεν υπάρχει οργανωμένη παραλία. Η παραλία, όχι η θάλασσα, η παραλία είναι ακόμα καθάριστη. Αναβαγωσώσεις θα αρχίσουν μετά από 15-20 μέρες να πηγαίνουν στις ακτές. Παράλληλα, έχουμε το πρόβλημα με την ρηπογόνο οξάστο της ΔΕΗ και τις άλλες καταστάσεις εκεί για την... Σταλινοπεράματα λέτε, και την προοπτική που υπάρχει για μεταφορά προφανώς στην Κορακιά. Θα έρθω και σε αυτό. Προφανώς πρέπει αυτό το πράγμα να λυθεί άμεσα, γιατί το κομμάτι της Αμουδάρας, λινοπεράματα μέχρι, μέχρι να τελειώσει ο κόλπος, μπορεί να γίνει άμεσα η Κρητική Ριβιέρα. Είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι πολύ μεγάλη παραλία. Είναι νομίζω η δεύτερη μεγαλύτερη στην Κρήτη αυτή τη στιγμή και συνδέεται άμεσα με την πόλη. Δηλαδή μπορείς από το γραφείο σου, το οποίο θα είναι πηγή λιοντάρια, να πας στην παραλία σε 15 λεπτά τα πόδια. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα το έχουν λίγες πόλεις παγκοσμίως. Και εμείς το έχουμε ανεκμεταλλευτό. Τώρα, επειδή το θίξατε σχετικά με την απομάκρυνση του εργοστασίου στα λινοπεράματα και τη μεταφορά του στην Κορακιά, είναι ένας άξονας, μία παράμετρος μάλλον, η οποία είναι στην κορυφή του προεκλογικού σας προγράμματος. Και ο κύριος Μποκιάς το έχει πει αρκετές φορές ότι έχει κάνει και ο ίδιος επαφές. Θέλω να μου πείτε τι λόγο έχει ο Δήμος σε αυτό, τι περιθώρια έχει συζήτησης και παρέμβασης ουσιαστικής στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως έχει πει πολλές φορές ο Μενέλαος Μποκιάς, πριν ακόμα αναλάβει τα ενία του Δήμου, πριν ακόμα τον εκλέξει ο λαός, έχει πάει ήδη έχει κάνει επαφές με υπουργεία, έχει κάνει με αρμόδιους υπουργούς ή με τομεάρχες πολιτικών κομμάτων, τα οποία ίσως την επόμενη μέρα με την αλλαγή της κυβέρνησης να είναι υπουργοί ενέργειας ή περιβάλλοντος ή ανάπτυξης, όπου θα να δοθεί μια λύση. Μια λύση που έχει ακουστεί είναι να είναι εκεί όσο αλλά να μην δουλεύει, το οποίο θεωρώ ότι και αυτή δεν είναι μέση λύση. Εμείς θέλουμε λύσεις οι οποίες θα είναι μία και έξω. Ενώ παράλληλα ζητάει αντισταθμιστικά ωφέλη. Σε όλες τις περιοχές όπου υπάρχουν ρηπογόνες μονάδες, όπως είναι το στάσιο της ΔΕΗ σε εμάς, η ΔΕΗ δίνει πίσω στον πολίτη που απορροφάει όλα τα καυσαέρια από τα εργοστάσια μία καλύτερη ζωή μέσα από το πρόγραμμα της ΔΕΗ. Εμείς είμαστε ο μόνος Δήμος ο οποίος δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Άρα, ο Δήμος λοιπόν έχει πειθαρχικό ρόλο και λόγο σε κάτι τέτοιο. Οι πολίτες του Δήμου Μαλεβιζίου είναι αυτοί που δέχονται τους ρήπους. Οι πολίτες του Δήμου Μαλεβιζίου είναι αυτοί που βλέπουν την περιουσία τους να υποβαθμίζεται. Άρα, θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να προστατέψει τους δημότες τους. Επειδή σας ακούω και ασκείτε ευρυμία κριτική στην Δημοτική Αρχή. Και καλά κάνετε, έτσι πρέπει να συμβαίνει, προκειμένου ο διάλογος και αντιπαράθεση να είναι παραγωγική και να μας πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω, δεν αναγνωρίζετε τίποτα θετικό σε ό,τι αφορά τη δράση της νυν Δημοτικής Αρχής? Ο κύριος Μαμουλάκης, για παράδειγμα, προημερών μας έκανε αναφορά στο έργο το οποίο έχει κάνει. Μίλησε συγκεκριμένα για 1500 έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και τρέχουν. Μα προφανώς δεν είμαστε μηδενιστές. Έχει γίνει έργο. Δεν έχει γίνει όμως έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή, τόσο όσο. Ο Δήμος Μαλεβιζίου δεν είναι ικανοποιημένος με το να κλείσουν δύο λακκούβες ή να γίνει μια παρέμβαση σε μια πλατεία ενός οικισμού, είτε ορεινού είτε παιδινού. Ο Δήμος Μαλεβιζίου, αυτή τη στιγμή, αυτό που του λείπει είναι ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Ένα στρατηγικό σχεδιασμό που θα ενώσει ενδοχώρα με τουρισμό, που θα δώσει στους πολίτες όλων των περιοχών αυτό που τους αξίζει. Καθημερινότητα, ανάπλαση πλατιών, ανάπλαση δρόμων. Πρέπει άμεσα να λυθεί το πρόβλημα της
συγκοινωνία στην πρωτεύουσα του Δήμου. Mm-hmm. Το γάζι από τις 11 μέχρι τις 2 δεν πρέπει να το περάσεις. Πρέπει λοιπόν να δοθούν άμεσες λύσεις εκεί. Πρέπει να δοθεί άμεση λύση στο πολεοδομικό. Πρέπει να δοθεί άμεση λύση στην Αμμουδάρα. Έχει κάνει έργο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Δεν έχει κάνει όμως τόσο έργο όσο θα έπρεπε να έχει κάνει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς. Λοιπόν, κλείνοντας και πολύ τηλεγραφικά, γιατί κάποιος να επιλέξει το συνδυασμό το Μαλεβίζι μπορεί, γιατί Μποκέα, γιατί Αλμπαντάκι? Το Μαλεβίζι πρέπει να επιλέξει το συνδυασμό του Μενέλαο Μποκέα, γιατί το Μαλεβίζι μπορεί. Το Μαλεβίζι έχει ανθρώπους όπου είναι του μόχθου, κάθε μέρα δίνουν αγώνα για να ζήσουν την οικογένειά τους, για να επενδύσουν, στο Δήμο μας. Θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξει το Μενέλαο, γιατί ο Μενέλαος είναι ένας καθαρός άνθρωπος, είναι ένα παιδί μόλις 37 χρονών, το οποίο έχει ένα φοβερό πολιτικό λόγο. Όπως λένε στα χωριά που πάμε, είναι ένα πολιτικό ταλέντο. Πρέπει λοιπόν να του δώσει την ευκαιρία να δείξει ότι μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να προσφέρει στο Δήμο, να μπουν νέες ιδέες, να δώσουμε τη φρεσκάδα στη νέα γενιά, να δώσουμε τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Γιατί θεωρώ ότι οι νέοι που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πετύχει επαγγελματικά, δεν θέλουν να μπουν σαν δημοτικοί συμβούλοι για να λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα και το βιοποριστικό τους. Το κάνουμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να δώσουμε τις εμπειρίες μας, αυτά που έχουμε ζήσει τόσα χρόνια, μόλις 36 έως 40 χρόνια που είναι η πλειοψηφία του συνδυασμού μας, να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή τη λίγη πείρα σε συνδυασμό με τη φρεσκάδα και την νιώτη που έχουμε, να προσφέρουμε στο Δήμο μας. Γιατί να επιλέξεις τον Μιχάλη Παντάκη? Γιατί θα πιστέψεις αυτόν? Γιατί θεωρώ ότι μπορώ να δώσω στον Δήμο, μπορώ να δώσω στους πολίτες ό,τι έχω δώσει μέχρι τώρα στις επιχειρήσεις μου. Κύριε Αλμπαντάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που βρεθήκατε απόψε στο δελτίο μας και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά.